Στη μάχη των ελαφρυντικών ρίχτηκαν αμέσως μετά τη δικαστική απόφαση οι συνήγοροι των καταδικαστέντων. Προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μικρότερες ποινές για τους πελάτες τους, επικαλέστηκαν εκτός του συνομουβίου και άλλα επιχειρήματα, έολα έως και εκτός πραγματικότητας. Immigration out! Νίκος Μιχαλογιάκος, αρχηγός Χρυσής Αυγής, παρήγαγε κοινωνικό έργο, αγνοούσε τα γεγονότα, προσπαθεί να αντιληφθεί πώς διήφθηνε και τι σύμφωνα με τους συνηγόρους του. Οι υπερασπιστές του Ηλία Κασιδιάρη υποστήριξαν πως λιδωρήθηκε όσο κανένας, στοχοποιήθηκε άδικα και ότι είναι παρεξηγημένο πρόσωπο. Δεν γράφεται τίποτα, μην αρχίσω και σπάω, ε! Η Ελένη Ζαρούλια βρίσκεται σε αυτή τη θέση επειδή απλά είναι σύζυγος του αρχηγού. Ο Νίκος Μίχος διεκδικεί το ελαφρυντικό του Δίσεξα Μαρτίν. Παντρεύτηκε 2 φορές την ίδια γυναίκα και είναι φιλόζωος. Μόνο με σφαίρες θα μας απαντήσετε! Επίσης φιλόζωος και χριστιανός ορθόδοξος δηλώνει ο Γιάννης Λαγός. Προάγει τα συμφέροντα της χώρας στο Ευρωκοινοβούλιο λόγω της ιδιότητάς του. Ο Γιώργος Γερμενής, κατά τους υπερασπιστές του, είναι μεροκαματιάρης, έχει άριστη διαγωγή και ήταν αφοσιωμένος νυχθημερών στο κοινοβουλευτικό του έργο. Όταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα η διαδικασία διεκόπη, η Μάγδα Φίσα θύμισε ξανά πως η αποκάλυψη της οργανωμένης εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής έγινε χάρη στο παιδί της και την πλήρωσε με τη ζωή του. Και για το αίμα του, για τη ζωή του που έχασε, το ότι άντεξε. Αυτό να μην το ξεχνάμε, τα 4 λεπτά του Παύλου ήταν πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουν να τους μαζέψουμε. Σήμερα με την επανέναρξη της διαδικασίας η εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου πρότεινε αρχικά την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών. Θα ήταν αντιφατικό από τη μία να προτείνω ελαφρυντικό και από την άλλη πλευρά να έχουν κριθεί ένοχοι για πράξεις ανθρωποκτονίας και για εγκλήματα που πλήττουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο, ευνηδίασε το ακροατήριο. Άλλαξε την πρότασή της ζητώντας την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου βίου για όλους τους καταδικαστέντες, εκτός από τους 7 πρώην βουλευτές και όσους κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονίες και δολοφονικές επιθέσεις. Πρέπει οι Ναζί να πάνε όσο πιο βαθιά μέσα στη φυλακή, να καταλογιστούν οι ανώτερες των ποινών. Σε κάθε περίπτωση, η ώρα της απόφασης πλησιάζει. Οι ποινές με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι είναι τα ισόβια ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα και ως 15 χρόνια οι πρώην βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.